κάνει πολύ υγιεινή διατροφή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η παρουσιάστρια της εκπομπής, αν έπρεπε να βάλει κάτι στο γεύμα της, θα έπρεπε να βάλει τον εαυτό της. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο αφροδισιακή παρουσιάστρια στην ελληνική τηλεόραση. Και ευτυχώς που η γιορτή κρατάει 40 μέρες και μπορώ να πω χρόνια πολλά, αγάπη μου. Ναταλάκι μου! Να σε χαιρόμαστε, Σιτάκι μου. Ευχαριστώ πολύ. Να την πάρουμε και να τη φάμε, Ναταλία. Ναι, καλά. Δεν ξέχασες. Εγώ σε ξέχασα πρώτη σου έστειλα το μήνυμα χτες στο Twitter. Ποτέ δεν το δες μάλλον. Αλήθεια. Ναι, ποτέ δεν το δες. Δεν παίρνεις το Twitter συχνά είσαι εσύ. Όχι, χθες επειδή το είπαμε στην εκπομπή ότι γιορτάζω, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολλά τα μηνύματα, αλλά δεν το είδα. Πότε μου το έστειλε? Θα το ξαναστείλω, 11 και 3 πρώτα λεπτά. Και σου λέγα να είσαι πολύχρονο, ευτυχισμένο. Μην κοροϊδεύεις. Στο έστειλα, αγάπη μου, στο έστειλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναταλάκη. Ναταλία μα. Μάλιστα. Μπορείς να μας πεις για τις αφροδισιακές τροφές, γιατί το συζητάμε τώρα επί ευκαιρία. Έφαγες τελευταία εσύ, δηλαδή βγήκες τελευταία για φαγητό και έφαγες κάτι σολομός, τέτοιο. Σολομός, τρίδια, αμύγδαλα. Αμύγδαλα τρώω γενικά. Τρώω συχνά αμύγδαλα, γιατί και ο διατροφολόγος που είναι στην παρέα σας είναι πολύ αγαπημένος μου. Με έχει φροντίσει πλιστάκης και πολλάκης επίσης. Και οπότε και τα αμύγδαλα μου τα συνιστά και τα τρώω γενικά. Αλλά δεν είμαι πολύ του στριβιού, ζολομού κτλ. Πες Χρήστο μου, κάτι θες να πεις. Θες να καταγγείλεις κάτι, το βλέπω. Όχι, είναι καταγγελά. Πάντως μόνη σου δεν έφαγες, έτσι. Δηλαδή βρέθηκες κάπου με μια παρέα και έφαγες, από ό,τι ξέρω, έτσι. Επειδή έχω στοιχεία. Η παρέα που λες είναι πολύ του στριβιού, τι να σου πω. Ναι, είναι μέσα στο στρίδι, μέσα στο σολομό. Συγγνώμη, επειδή το πάμε λαό-λαό. Συγγνώμη, για τον Γιώργο Νιονιό λέμε που φάγατε προχθές μαζί στο Βίλα Μερσέντες. Γιατί εδώ πέρα. Τι άνθρωπος είσαι. Είναι πάρα πολύ δικό του. Τρινό και από τη μουστάρδα. Εννοείται εγώ, Ναταλία, πώς το πήγαινα. Σιγά σιγά. Εγώ ξέρω ότι άκουσα η Ναταλία είπε στην εκπομπή τη Ωμέση Καλλιχαρά ότι έχει καιρό να φάει σοκολάτα. Γιατί η σοκολάτα για εκείνη ήταν υποκατάστατο του σεξ. Δεν έτρωγα σοκολάτε. Που εγώ δεν αιτία, γενικά δεν είμαι πολύ τη σοκολάτα. Εγώ αφού μου αρέσουν τα γλυκά που έχουν μαρέγκα, lemon pie κτλ.